Φαίνεται να ξαναφουντώνει η συζήτηση ανάμεσα στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την κυρία Λοϊζίδου και τον Γενικό Ελεγχτή, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε και με τους δύο αξιωματούχους για το τι τελικά συμβαίνει. Αρχή κάνουμε με την κυρία Λοϊζίδου. Λοιπόν, θα την έχουμε σε λίγο. Πάμε πρώτα στον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Κύριε Μιχαηλίδη, καλό σας μεσημέρι, καλή σας χρονιά και σας ευχαριστούμε που μας υποδέχεστε στο γραφείο σας. Καλή χρονιά κύριε Κημήτρη και σε εσάς και στο σταθμό σας και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Η αλήθεια κύριε Κημήτρη, ναι, πράγματι χθες δεν ανέμενα ότι θα υπήρχε κάποια συνέχεια σε αυτό το θέμα. Θεώρησα ότι τα επιχειρήματα τα είχαμε πει. Ναι, πράγματι η κυρία Λοϊζίδου είχε πει ότι ενδεχομένως να έλδινε κάποια πρόσθετη πληροφόρηση αναφορικά με το νομικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει για αυτό το θέμα. Ανταυτού είδαμε χθες μια ανακοίνωσή της στις γιορτές, η οποία ουσιαστικά έρχεται να δώσει στη δημόσια χλέβη πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν να πάρουν το ρίσκο και να δώσουν πληροφορίες που κατέχουν σε υποθέσεις διαφθοράς. Μας είπε η κυρία Λοϊζίδου για καρφώματα, για κακόβουλα και εκδικητικά καρφώματα, ότι θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για να μην οδηγήσουμε σε καταστάσεις ανεξέλεκτες και αδιαφανείς λόγω τέτοιων καρφωμάτων. Έψεξε εμάς ότι ενθαρρύνουμε τα καρφώματα. Αυτά βασικά μας είπε η Επίτροπος. Αντιλαμβάνομαι από το πρωί που την ακούω σε διάφορους σταθμούς, ενώ υπάρχει εγχειρίδιο το οποίο έχει εκδοθεί από τον Ευρωπαίο Επεόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος είναι συντεταγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει συσταθεί στη βάση του κανονισμού που αποτελεί τη βίβλο για την Επίτροπο. Τώρα μας λέει ότι ξέρετε αυτά που λέει στο εγχειρίδιο εκείνο δεν είναι ακριβώς έτσι και εμένα μου είπανε προφορικά ότι ισχύουν άλλα πράγματα. Αυτά τα πράγματα, κύριε Κημήτρη, είναι ανεπίτρεπτα. Η προσπάθεια της Επιτρόπου, η οποία ξεκίνησε πριν ένα περίπου χρόνο. Και θέλω να το τονίσω, Δημήτρη, επειδή από το πρωί η Επίτροπος αφισβητούσε αυτό το γεγονός το οποίο περιλάβαμε στη χθεσινή μας ανακοίνωση. Διαβάζω συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή μας, όταν για πρώτη φορά η Επίτροπος είχε ενημερώσει την υπηρεσία μας ότι εξετάζει το συγκεκριμένο παράπονο, δηλαδή με την επιστολή της ημερομηνίας 6-12 του 2017, σε αυτήν ήταν σαφές ότι το παράπονο είχε υποβληθεί στην Επίτροπο από τον ΟΠΑΠ εκ μέρους του προσώπου που εισέπρατε από τον ΟΠΑΠ τις 25.000 μηνιαίως ενώ διαβιούσε στα Εμιράτα. Και από το πρωί η Επίτροπος προσπαθούσε να αφισβητήσει αυτό το γεγονός. Το γεγονός δηλαδή ότι η πρώτη καταγγελία η οποία στάλθηκε στη δική μας υπηρεσία ουσιαστικά αφορούσε παράπονο του φυσικού προσώπου, το οποίο όμως υποβλήθηκε μέσω της εταιρείας ΟΠΑΠ. Και αναφέραμε αυτό κύριε Κημήτρη στη χθεσινή μας ανακοίνωση, γιατί πιστεύω ο κάθε πολίτης που έχει στοιχειώδη, έχει μέση λογική, θα διερωτηθεί καλά ο ΟΠΑΠ, αν αυτό δεν εξυπηρετούσε τα δικά του ιδιωτικά συμφέροντα, γιατί θα εκόπτε του για τα προσωπικά δεδομένα ενός φυσικού προσώπου που διαβιεί σε άλλη χώρα, το οποίο μάλιστα όπως ο ίδιος ο Πάπης χειρίζεται, ούτε υπάλληλος του ήταν ποτέ, ούτε και οποιαδήποτε συμβατική σχέση. Εσείς γιατί λέτε, και κύριε από το Μιχαλή. Πρωί βγήκε η Επίτροπος, ο ΟΠΑΠ, γιατί ο ΟΠΑΠ θεωρεί ότι μπορεί να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα του είτε τα αστικά είτε στις ποινικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, εάν μάθει το όνομα αυτού του προσώπου. Είναι προφανές αυτό και γι' αυτό είχε ζητήσει πρώτα ο ΟΠΑΠ, αντιλαμβάνομαι είχε απορριφθεί το παράπονο του σαν ΟΠΑΠ, γιατί οι εταιρείες δεν μπορούν να κάνουν παράπονα για προσωπικά δεδομένα, και ακολούθησε παράπονο το οποίο υπέβαλε η εταιρεία εκ μέρους δήθεν του φυσικού προσώπου, που πράγματι είχε δικό του δικηγόρο, πλην όμως η επιστολή είχε σταλεί στην Επίτροπο από την εταιρεία ΟΠΑΠ και όχι από δικηγόρους της εταιρείας ΟΠΑΠ και όχι από τους δικηγόρους του φυσικού προσώπου, κάτι το οποίο η Επίτροπος από το πρωί αρνείτον και έλεγε διάφορα ψέματα ότι όχι το παράπονο ήρθε απευθείας και έχει δικούς του δικηγόρους, το οποίο δεν είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι το παράπονο υποβλήθη από την εταιρεία ΟΠΑΠ και ακολούθησε σε μεταγενέστερο στάδιο απευθείας παράπονο από το φυσικό πρόσωπο. Εσείς πώς επίσης είστε βέβαιος ότι είπε το πρωί από την εταιρεία ΟΠΑΠ, κύριε Μιχαηλίδη, και όχι όντως από το έχει ίδιο μεγάλη το σημασία, πρόσωπο. Κύριε Κημήτρη. Πώς είστε βέβαιος, λέω, ότι φυσικά, έγινε και από έχει την πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
Βεβαιότατος, έχω εδώ όλα τα στοιχεία, κύριε Κιμήτρη, και αναμένω και η Επίτροπος επιτέλους να το παραδεχτεί αυτό το πράγμα, γιατί το Μασούς έλεγε διάφορα ότι ωραία, να πρώτα πάμε να ήρθε την ακούσουμε. Από το ΕΠΑΠ, μετά λοιπόν, ήρθε από το φυσικό. Κυρία Λοϊζίδου, καλό σας μεσημέρι. Καλή χρονιά να έχετε, καλό μεσημέρι. Καλή χρονιά και σε εσάς. Ο κύριος Μιχαηλίδης λέει ότι το παράπονο που εσείς λέτε ότι είναι στην υπηρεσία σας υπευλήθη μέσω του ΟΠΑΠ και όχι απευθείας από το φυσικό πρόσωπο. Αυτό το... Λοιπόν, το έχω... ναι. Αυτό το αποδέχεστε ή το απορρίπτετε? Ακούω από το πρωί τις θεωρίες του κ. Μιχαηλίδη και ουσιαστικά έχω καταλήξει ότι αυτό που ουσιαστικά τον έχει βασίσει είναι αυτός, επειδή υπάρχουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας μου και έχω παραπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα, προφανώς, και κατά δεύτερο ότι ξέρω την νομοθεσία μου και την ερμηνεύω σωστά. Προφανώς αυτό έχει ενοχλήσει τον κύριο Μιχαηλίδη. Έχω επαναλάβει και θα το ξαναπώ αν θέλετε. Η καταγγελία υποβλήθηκε, εξετάστηκε και υποβλήθηκαν διάφορα πράγματα στο γραφείο μου. Το ουσιαστικό είναι ότι το γραφείο μου εξετάζει καταγγελία του προσώπου. Το αν θέλετε. Κυρία Λοϊζίδου, επειδή δεν σας ακούμε πολύ καλά, αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη λήψη. Απλά είναι διερωτάτε πολλοί κόσμος ότι έγινε μια καταγγελία στο Γενικό Ελεκτή για ένα θέμα, αν θέλετε, διασπάθησης χρήματος, διαπλοκής και άλλων τέτοιο. Και εσείς ζητάτε να μάθετε ποιος είναι ο πληροφοριοδότης. Και εύλογα λέει κάποιος, μα γιατί να πει ο Γενικός Ελεκτής, μετά δεν θα του λέει κανείς τίποτα. Και κανείς πολίτης δεν θα πηγαίνει να καταγγέλει στρεβλά τα οποία ενδεχομένως να θεωρεί ότι είναι παράδοξα και συμβαίνουν ενώπιόν του και κάνει μια καταγγελία για έρευνα. Γιατί εσείς θέλετε τόσο πολύ να μάθετε ποιος είναι ο πληροφοριοδότης? Έχω ζητήσει πάρα πολλά πράγματα από το Γενικό Ελεκτή και όχι μόνο το όνομα του πληροφοριοδότη που συνεχίζει να λέει ότι μόνο αυτό που έχω ζητήσει. Έχω ζητήσει να δω και διάφορες διαδικασίες που ακολουθεί ακριβώς για την προστασία των πληροφοριοδοτών, τις οποίες μέχρι σήμερα δεν μου τις έχει στείλει. Αρχείο καταγραφής δραστηριοτήτων, την νομική βάση για να έχει την υποβολή παραπώνων στο διαδίκτυό του, στην ιστοσελίδα του και όλα αυτά. Για να μπορέσω να καταλήξω, θα έπρεπε να έχω αυτές τις πληροφορίες. Δεν τις είχα, εδώ έτσι να τις έχω. Μην κολλάνε το όνομα, την πληροφορία εξετάζουμε. Δεν εξετάζουμε το πληροφοριοδότη. Η πληροφορία για να αξιολογηθεί θα πρέπει να είναι από νόμιμη πηγή. Πού πάει περιστατό η αρχική νομιμότητα? Άρα εσείς λέτε ότι εσείς τώρα μας λέτε ότι δεν θέλετε το όνομα, αλλά τις διαδικασίες θέλετε να ελέγξετε. Μα αν βρίσκεις επιστολές μου, ότι έχω αναφέρει και έχω ζητήσει το όνομα, να το βγάλεις στη δημοσιότητα, παρόλο που, για να μην παρεξηγηθούμε, είχα δικαίωμα στο ζητήσω. Αυτό που με έφερε εμένα να μάθω είναι η πηγή της πληροφορίας. Δεν θα έπρεπε και δεν μου να μάθω ασχολήσει. Αν έχει αρθεί το τραπεζικό απορρίτο ή το ασφαλιστικό απορρίτο ή κάποιος έχει περάσει πληροφορίες. Η πηγή της πληροφορίας όμως δεν είναι ουσιαστικά το ποιος έκανε την καταγγελία. Ενδεχομένως να οδηγούσε ή αν όμως όντως εθνικός ελεκτής έτσι θέλω να βοηθήσει την έρευνα, μπορούσε να μου δώσει μια κατεύθυνση την οποία δεν μου έχει δώσει. Μα κυρία Λοϊζίδου, αν κάποιος, δηλαδή αν για παράδειγμα ένας δημοσιογράφος κάνει μια έρευνα και αποκαλύψει κάποια πράγματα και υποβάλλουν παράπονο σε εσάς, θα έρθετε να ζητάτε π.χ. από αυτόν τον δημοσιογράφο να σας πει ποιος είναι ο πληροφοριοδότης του ή ποιοι είναι οι πληροφοριοδότες του? Ακριβώς, ερχόμαστε στο δεύτερο τώρα επίπεδο. Για να μπορέσει μια αρχή, είτε ιδιωτικός οργανισμός είτε δημόσια αρχή, να αξιολογήσει αυτή την πληροφορία, έτσι, και να την αξιολογήσει σωστά και να κάνει, που είναι το σκοπό, που είναι ο αγώνας εναντίον της διαπλοκής και της απάτης και της διαφθοράς, θα πρέπει να υπάρχουν ασφαλή κανάλια και ασφαλείς διαδικασίες. Δεν μπορεί οποιοδήποτε να δεχτεί αυτή την πληροφόρηση. Δεν μπορεί οποιαδήποτε δημόσια αρχή. Θα πρέπει όλοι εμείς, για να δεχόμαστε τις πληροφορίες, να έχουμε τα ασφαλή κανάλια. Αυτά έχω ζητήσει να μάθω από τον Γενικό Ελεκτή. Έχει τις διαδικασίες. Η πληροφορία έχει δοθεί νομότυπα. Έχει αξιολογηθεί νομότυπα. Μα τι σημαίνει, κυρία Λοϊζίδου, τι σημαίνει αν έχει δοθεί πληροφορία νομότυπα και αν έχει αξιολογηθεί νομότυπα? Αυτή είναι η ουσία? Ή αν η πληροφορία θα ερευνηθεί και αν στέκουν αυτά που καταγγέλει ο καταγγέλλος στο Γενικό Ελεκτή? Μάλιστα. Για να καταλήξουμε λοιπόν,
αν η πληροφορία αυτή εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, που είναι και το υπεύθερο, δεν θα πρέπει να δούμε αν έχει υποκλαπεί ή έχει ληφθεί με παράνομα μέσα. Δεν θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό. Ή οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή λέμε του κόσμου. Κοιτάξτε τι λέμε του κόσμου, έτσι. Δεν λέμε τίποτα. Εμείς ρωτάμε για να καταλάβουμε γιατί υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ ανεξάρτητων αξιωματούχων. Αυτό σας λέω. Αυτό που αφήνουμε να νοηθεί στον κόσμο είναι ότι καταργούμε θεσμούς, καταργούμε αστυνομίες, καταργούμε όλες τις διαδικασίες και ανεξέλεκτα τροφοδοτούμε τις αρχές με πληροφορίες τις οποίες νομίζουμε ότι, ότι θα ανακαλύψουμε σκάνδαλα. Να ανακαλύψουμε τα σκάνδαλα. Αλλά να προστατεύουμε τους πληροφοριοδότες. Η νομοθεσία λέει το εξής, η πρόταση οδηγία λέει το εξής. Πρέπει να μας απασχολεί, λέει, η προστασία του καταγγέλλοντος, του καταγγελόμενου και του τρίτου. Αυτά όλα πρέπει να είναι σε μια στάση και σε μια ισορροπία. Πάντως, ο κύριος Ελεχτής μας είπε την προηγούμενη φορά που το φιλοξενήσαμε στην εκπομπή ότι με μανία προσπαθείτε να μάθετε το όνομα του πληροφοριοδότη. Και όταν ρωτήσαμε τον κύριο Μιχαηλίδη γιατί, μας λέει: δεν μπορώ να σκεφτώ. Εικάζω ότι υπάρχουν και άλλα κίνητρα. Είναι και ο σύζυγος της κυρίας Λοϊζίδου στον Πολίτη, που τόσο πολύ μας πολεμά αυτή η εφημερίδα και εμένα και το Γενικό Εισαγγελέα. Σας ψάξαμε τότε για να σας δώσουμε το δικαίωμα να απαντήσετε. Δεν σας εντοπίσαμε. Μπορείτε να το πράξετε τώρα, κυρία Λοϊζίδου. Αυτά τα έχω απαντήσει. Είναι αστεία πράγματα να κατηγορείτε ένα ξεσταβάσιμα και αστήριχτα. Αλίμονο, αν οι οικογένειες μας ή οι προσωπικές μας σχέσεις είχαν λόγο στην άσκηση των καθηκόντων μας. Είναι πραγματικά λυπηρό να υπονοούνται τέτοια πράγματα με θεσμούς. Εγώ απαντώ και στάθηκα και την ανάγκη να απαντήσω στην προ-Χριστουγέννων ανακοίνωση του Ελεχτή επί νομικών ζητημάτων που ήταν λαθασμένα. Παρέπεμπε στον Ευρωπαίο επόψη και έλεγε τάχα ότι με υποψεύει. Δεν ισχύει αυτό. Εάν ο Γενικός Εισαγγελέας στη γνωμάτευσή του πει ότι καλώς ο κύριος Μιχαηλίδης χειρίζεται το θέμα όπως το χειρίζεται. Εσείς... Δεν έχει ζητηθεί γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα. Έχει ζητηθεί, έχουν ζητηθεί το ενδεχόμενο να προβεί σε κάποιες ενέργειες. Την ερμηνεία της νομοθεσίας μου με όλο το σεβασμό. Εδώ η νομική υπηρεσία και άλλες αρχές δημόσιες και ιδιωτικές έρχονται σε εμάς για να γνωματεύσουμε για το εξειδικευμένο θέμα το οποίο υπηρετούμε. Άρα γιατί να είχα απορία επί της δικής μου ερμηνείας. Δεν τίθεται θέμα απορίας όπως και εδώ λαθασμένα λέει. Μπορεί να το έθεσα εγώ λαθασμένα. Αυτό που ήθελα να πω, κυρία Λοϊζίδη, αν τελικά ο Γενικός Εισαγγελέας δικαιώσει, μην και πιαστείτε από τις λέξεις, τον κύριο Μιχαηλίδη, σε αυτή τη μεταξύ σας διαφορά, εσείς θα προβείτε σε κάποια άλλα βήματα ή είστε ακόμη και έτοιμοι να παραιτηθείτε από τη θέση σας? Ενδεχομένως θα κρίνω, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που καλείται να κάνει ο Γενικός Εισαγγελέας, και θα είναι απολύτως σεβαστό, είναι να δει αν υπάρχει ενδεχόμενο ποινικού αδικήματος. Τελεία. Ωραία, να πάμε στον κύριο Μιχαηλίδη. Δώστε μας λίγο χρόνο, κυρία Λοϊζίδου. Κύριε Μιχαηλίδη, κυρία Λοϊζίδου λέει: δεν καίγομαι τόσο πολύ για το όνομα του πληροφοριοδότη. Μπορεί όμως μέσα από τις διαδικασίες να φτάσουμε και εκεί. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι να μην παραβιάζει κάποιος τους νόμους προκειμένου να αντλήσει τις πληροφορίες και να πάει να κάνει μια καταγγελία στο Γενικό Ελεχτή. Δηλαδή, οι πληροφορίες του να μην είναι προϊόν παρανομίας. Κυρία Κημήτρη, επειδή. Πιστεύω ότι στην όλη έτσι θολούρα που προσπαθεί να δημιουργήσει η κυρία Λοϊζίδου όσον αφορά το τι οι πολίτες έχουν στο μυαλό τους, θα πρέπει να δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα σε κάθε πολίτη ο οποίος έχει συνείδηση. Το δικό μου μήνυμα, κύριε Κημήτρη, που θέλω να δώσω στους πολίτες, όποιος πολίτης από εκεί που βρίσκεται, είτε γιατί είναι υπάλληλος τράπεζας, είτε γιατί είναι υπάλληλος οποιοδήποτε οργανισμού, είτε γιατί είναι υπάλληλος σε μια δημόσια υπηρεσία, έρθει στην αντίληψή του, στην κατοχή του, και δεν προτρέπουμε τους υπαλλήλους να διαρριγνύουν γραφεία για να πάρουν παράνομα πληροφορίες. Αν έρθει στην αντίληψή του, στην κατοχή του, οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αφορά αδικήματα διαφθοράς ή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, η δική μας η προτροπή προς αυτούς τους ευσυνείδητους πολίτες είναι να αναφέρουν αυτά τα περιστατικά σε κάθε αρμόδια αρχή που θα κρίνουν ότι είναι αρμόδια αρχή, είτε αυτή είναι η ελεκτική υπηρεσία, είτε είναι η αστυνομία, είτε είναι η ΜΟΚΑΣ,
Και δεν χρειάζεται για να το κάνουν αυτό να έχουν οποιαδήποτε εξουσιοδότηση από την εταιρεία τους, γιατί δεν υπάρχει πλέον θέμα δικτύου ή διαδικασίας πληροφοριοδοτών. Άρα αυτό που λέμε είναι αυτό το οποίο λέει όλος ο κόσμος, κύριε Κημήτρη. Και πρέπει να πούμε ότι η δημοκρατία μας, επειδή ευτυχώς ακόμη είναι ευνομούμενο κράτος και ευτυχώς δεν διοικούν αυτοί που έχουν τα μυαλά της κυρίας Λοϊζίδου, από το 2008 έχει κυρώσει Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, με την οποία προβλέπεται ξεκάθαρα υποχρέωση της χώρας μας να προστατεύει τους πληροφοριοδότες. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο έχει εκδώσει όχι ένας οποιοσδήποτε ένα περιοδικό, το έχει εκδώσει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός, ο οποίος έχει συσταθεί στη βάση του ευρωπαϊκού κανονισμού, που θα έπρεπε να είναι η βίβλος για την κυρία Λοϊζίδου, ξεκάθαρα σε αυτό το εγχειρίδιο μιλά για την απόλυτη προστασία του πληροφοριοδότη. Είναι σαφέστατο, αυτό υπάρχει σε 100 σημεία. Αλλά πώς τελειώνει αυτή η διαφορά, κύριε Μιχαηλίδη? Ότι θα πρέπει και... η μόνη διαφορά που υπάρχει, κύριε Κημήτρη, είναι ότι η Επίτροπος αυθαίρετα θεωρεί ότι η ίδια θα πρέπει να σταθμίσει τα δεδομένα για να κρίνει κατά πόσο θα πρέπει να προστατευτεί ο πληροφοριοδότης. Εισήγαγε μάλιστα στην ανακοίνωσή της καινοφανείς ορισμούς ότι δήθεν θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσον είναι κακόπιστο, κακόβουλο και εκδικητικό κάρφωμα, αν είναι δυνατόν, να ονομάζει τους πληροφοριοδότες καρφιά. Ο ίδιος ο ευρωπαϊκός κανονισμός έχει ερμηνευτεί από αυτό το μηχανισμό που σας εξήγησα, ότι κακόβουλο η πληροφορία ονομάζεται μόνο εκείνη η πληροφορία στην οποία ο πληροφοριοδότης γνωρίζει την ώρα που τη δίνει ότι είναι ψευδής. Δεν αρκεί καν να είναι ψευδής, θα πρέπει να το γνωρίζει ότι είναι ψευδής. Το εγχειρίδιο αυτό λέει ξεκάθαρα, κύριε Κημήτρη, και σας διαβάζω, κάνω μετάφραση, υπό οποιασδήποτε συνθήκες δεν μπορεί κάποιος ο οποίος κατηγορείται, λέει, καταγγέλλεται από ένα πληροφοριοδότη, να παίρνει πληροφορίες οι οποίες θα αποκάλυπταν την ταυτότητα του πληροφοριοδότη, εκτός εάν οι καταγγελίες είναι κακόβουλες. Διαφορετικά, και είναι σαφέστατο, διαβάζω στα αγγλικά, κύριε Κημήτρη, «The whistleblower's confidentiality should always be guaranteed». Με καλεί ο ευρωπαϊκός κανονισμός, τον οποίο υπηρετεί η κυρία Λοϊζίδου, να εγγυηθώ την ανωνυμία του πληροφοριοδότη μου, και μου ζητάει η κυρία Λοϊζίδου να της δώσω το όνομα για να κάνει η ίδια ψυχανάλυση του πληροφοριοδότη, για να κρίνει αν είχε καλά ή κακά κίνητρα, να πει το έκανε γιατί ήταν τσακωμένος με τον διευθυντή του ή με τον συνάδελφο του και γιατί το έκανε, τι κίνητρο είχε στο μυαλό του, εκδικητικό ή οτιδήποτε άλλο, και να αποφασίσει εκείνη κατά πόσον εγώ θα προστατεύσω τον πληροφοριοδότη μας. Πραγματικά αυτά που λέει η κυρία Λοϊζίδου δεν τα έχω δει πουθενά γραμμένα. Και όλα αυτά που λέει ότι έχει συνομιλήσει με διάφορους προφορικά, άμα συνομιλήσει με αυτούς, να τους πείσει να βγάλουν ένα άλλο εγχειρίδιο, στο οποίο θα λένε αυτά που η ίδια ισχυρίζεται ότι ισχύουν. Και άμα τα διαβάσουμε αυτά που λέει η κυρία Λοϊζίδου, τότε να το συζητήσουμε. Όσον αφορά τώρα αυτά που λέει η κυρία Λοϊζίδου, ότι έχει στείλει στο Γενικό Εισαγγελέα, ναι, προφανώς η κυρία Λοϊζίδου, επειδή θεωρεί ότι είναι παντογνώστης, δεν έχει ζητήσει γνωμάτευση από το Γενικό Εισαγγελέα, που είναι ο νομικός της σύμβουλος, ως όφιλε να πράξει, αλλά κατήγγειλε το Γενικό Ελεκτή, τον κατά τα άλλα αυτό που λέει ότι είναι συνεργάτης της εδώ και 3 χρόνια, τον κατήγγειλε για ποινικό αδίκημα και έβγηκε και το διαλαλούσε στο ΡΙΚ ότι ο Γενικός Ελεκτής έκανε σοβαρό ποινικό αδίκημα, το οποίο μάλιστα επισύρει ποινή φυλάκισης, και πήγε και ένα βήμα παρακάτω και είπε ότι είναι τόσο σοβαρό που θα χάσει και τη δουλειά του ο Γενικός Ελεκτής. Και ακριβώς λέει τώρα δεν περιμένει γνωμάτευση. Θεωρεί δηλαδή ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν μπορεί να γνωματεύσει επί τέτοιο θεμάτων, γιατί η ίδια τα ξέρει όλα. Αυτό είναι που μας λέει η κυρία Λοϊζίδου. Διαφωνούμε, κύριε Κημήτρη, παντελώς με την προσπάθεια της κυρίας Λοϊζίδου να δημιουργήσει αυτή την κουλτούρα ενοχής στους πολίτες οι οποίοι έχουν πρόθεση να συνεργαστούν με αρμόδιες αρχές. Και τους καλούμε να κοφεύσουν στην κυρία Λοϊζίδου, να θεωρήσουν ότι αυτό που κάνουν είναι υποχρέωση τους προς τον τόπο, και να προβούν σε οποιαδήποτε καταγγελία σε αρμόδια αρχή. Και αυτό που λέει η κυρία Λοϊζίδου, ότι ουσιαστικά τους καλούμε να καταργήσουν τους θεσμούς, κάθε άλλο. Αυτή είναι που θέλει να καταργήσουν τους θεσμούς. Όταν μας λέει η κυρία Λοϊζίδου ότι αν για παράδειγμα εσείς, κύριε Κημήτρη,
Δείτε ότι σε μια εταιρεία στην οποία εργάζεστε γίνεται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πάτε στη Μόκας και κάνετε καταγγελία. Ισχυρίζεται η κυρία Λοϊζίδου ότι θα έρθει η κυρία Λοϊζίδου να ρωτήσει τη Μόκας να της αποκαλύψει το όνομα το δικό σας, επειδή για παράδειγμα της έκανε παράπονο ένας που εργάζεται στο κανάλι σας. Και τότε θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη η Μόκας να πει στην κυρία Λοϊζίδου τον πληροφοριοδότη της. Μα πραγματικά διαρωτώ με, αντιλαμβάνετε τι μας λέει. Ένα προνόμιο του πληροφοριοδότη, κύριε Κημήτρη, το οποίο προστατεύεται από το 19ο αιώνα. Ούτε τα δικαστήρια δεν μπορούν να διατάξουν κάποιο ανακριτή να αποκαλύψει τον πληροφοριοδότη του. Και θα τον πούμε στην κυρία Λοϊζίδου για να τον κυνηγήσει. Νομίζω ακούστηκαν ξεκάθαρα οι θέσεις και των δύο. Κύριε Μιχαηλίδη, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Λοϊζίδου.